Καλώ ήρθατε στο Financial Greeks. Είμαι ο Αναστάσης από το Clarify Economics και στο δεύτερό μα ταξίδι θα συζητήσουμε για μία από τι πιο σημαντικέ τράπεζες στον κόσμο, τη Lehman Brothers. Γιατί ήταν τόσο σημαντική αυτή η τράπεζα, τι την οδήγησε στην κατάρρευσή τη και πώ επηρέασε την παγκόσμια οικονομία, μείνε μέχρι το τέλο του βίντεο για να μάθει τι έγινε. Αν και η ιστορία είναι λίγο η περισσότερη γνωστή σε όλου, αξίζει να πάρουμε τα γεγονότα από την αρχή. Ο Χένρι Λίμαν μετακόμισε το 1847 από τη Γερμανία στην Αλαμπάμα των Ήπα, όπου εκεί άνοιξε ένα κατάστημα πουλώντας καθημερινά είδη. Το 1850 ακολούθησαν και οι δύο άλλοι αδελφοί του και η επιχείρηση ονομάστηκε Lehman Brothers. Λίγα χρόνια αργότερα ο Χένρι απεβίωσε και τα άλλα δύο αδέλφια διατήρησαν την επιχείρηση η οποία εξελίχθηκε σε μεταπολιτή βαβακιού. Η Αλαμπάμα ήταν μια περιοχή με κατοίκου που ασχολούνταν με την παραγωγή βαβακιού και πολλέ φορέ οι πελάτε πλήρωναν με βαβάκι όταν αγόραζαν κάτι από το κατάστημα. Τα αδέλφια Λίμαν είδαν την ευκαιρία και άρχισαν να αγοράζουν βαβάκι από του καλλιεργητέ και να το πουλάνε σε εργοστάσια, κερδίζοντα φυσικά μια προμήθεια. Η συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα πήγε τόσο καλά που τα αδέλφια επεκτάθηκαν και σε άλλα εμπορεύματα, και τελικά άνοιξαν το γραφείο του στη Νέα Υόρκη. Όμω, καθώ η παραγωγή βαβακιού σταμάτησε να είναι επικερδή, η Lehman Brothers ξεκίνησε την πορεία τη στι χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε, παίρνοντα τη μορφή μιας επενδυτικής τράπεζας. Τι είναι όμως μια επενδυτική τράπεζα. Τι είναι όμω μια επενδυτική τράπεζα, Ουσιαστικά βοηθάει επιχειρήσει τη διαδικασία του IPO, δηλαδή τη ένταξή του στο χρηματιστήριο, και την αγοροπολισία των μετοχών του. Η τράπεζα λειτουργεί σαν ενδιάμεσος που συνδέει την εταιρεία με του αγοραστέ και αναλαμβάνει το κίνδυνο αφού οι συναλλαγέ γίνονται μέσω τη ίδια. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται Underwriting. Ακόμη βρίσκει δανειστέ για επιχειρήσει που έχουν ανάγκη από δάνειο και βοηθάει σε περιπτώσει εξαγορών και συγχωνεύσεων, λειτουργώντα κυρίω ω σύμβουλο. Μέσω αυτών των υπηρεσιών, η Lehman Brothers κατάφερε να γίνει η τέταρτη μεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα στην Αμερική. Α εστιάσουμε όμω λίγο περισσότερο στα γεγονότα που οδήγησαν στη χρεοκοπία. Βρισκόμαστε στο 2000, όπου η αγορά των ακινήτων αρχίζει να ανεβαίνει με γρήγορου ρυθμού. Καθώ το χρηματιστήριο βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Λόγω των χαμηλών επιτοκίων και των κινήτρων που δίνει η κυβέρνηση για απόκτηση σπιτιών, η ζήτηση για αγορά σπιτιών συνεχώ ανεβαίνει και μαζί τη η ανάγκη για δάνεια για την απόκτηση αυτών των σπιτιών, τα λεγόμενα ενυπόθηκα δάνεια. Δηλαδή, σε ένα ενυπόθηκο δάνειο, ο δανεισόμενο λαμβάνει τα χρήματα με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει για να αγοράσει ένα σπίτι. Ενώ σε περίπτωση που δεν μπορεί να πληρώσει τι δόσει του δανείου, τότε η τράπεζα παίρνει στην κατοχή τη αυτό το ακίνητο. Έτσι έπαιρναν δάνεια ακόμα και άτομα που δεν μπορούσαν να τα ξεπληρώσουν. Όμω αυτό δεν ανισχούσε τι τράπεζε, αφού σε μια τέτοια περίπτωση θα έπαιρναν το σπίτι και θα κέρδισαν τα χρήματά του από την πώλησή του. Επίση σε αυτά τα δάνεια τα επιτόκια ήταν τόσο ψηλά που οι τράπεζε έβγαζαν περισσότερα χρήματα. Ωστόσο όλε αυτέ οι ευνοϊκέ συνθήκε δεν θα κράτησουν για πάντα. Όταν η ζήτηση άρχισε να μειώνεται και τα επιτόκια να ανεβαίνουν, οι δόσει για αυτά τα δάνεια γινόταν όλο και μεγαλύτερε και τα σπίτια έχαναν σε αξία. Οι δανειζόμενοι δυσκολεύονταν όλο και περισσότερο να πληρώσουν τι δόσει του και τα σπίτια πουλιόταν σε ξεφτελιστικέ τιμέ ή δεν μπορούσαν να πουληθούν. Και όλα αυτά οδήγησαν στην περίφημη κτηματομεσητική κρίση στη ΣΥΠΑ, την οποία θα συζητήσουμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Α δούμε τι έκανε η Lehman Brothers εκείνη την περίοδο. Ήδη από το 2000 και μετά άρχισε να εμπλέκεται στην αγορά των ακινήτων, εξαγοράζοντα εταιρείε που έδιναν ενυπόθηκα δάνεια. Επίση, δανειζόταν και ίδια για να επενδύσει ακίνητη περιουσία, Έφτασε λοιπόν να γίνει περισσότερο ένα φαντ ακίνητης περιουσίας παρά να λειτουργήσει σαν επενδυτική τράπεζα. Μέσα σε μία πενταετία, κατάφερε να αυξήσει τα κέρδης από ένα δις σε 4,5 δις δολάρια. Όλα πήγαιναν τέλεια μέχρι που η κρίση του 2008 έλαβε χώρα. Εκείνη την περίοδο η Lehman Brothers είχε στο χαρτοφυλάκιό της ενέχειρη ακίνητη περιουσία αξίας 680 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ μόνο 22,5 δι τα ταμεία τη. Με απλά λόγια, δεν είχε αρκετά χρήματα που να μπορεί να χρησιμοποιήσει άμεσα παρά μόνο σπίτια των οποίων η αξία μεταβαλόταν και τα οποία έπρεπε να πουλήσει για να καλύψει τι ανάγκε τη. Με απλά λόγια, δεν είχε αρκετά χρήματα που να μπορεί να χρησιμοποιήσει άμεσα παρά μόνο σπίτια των οποίων η αξία μεταβαλόταν και τα οποία έπρεπε να πουλήσει για να καλύψει τι ανάγκε τη. Αλλά για να τα πουλήσει τα σπίτια, πρέπει να υπάρχει και κάποιο που να θέλει να τα αγοράσει. Όπω είπαμε, βρισκόμαστε στο 2008 και η κατάσταση στην αγορά των ακινήτων χειροτέρευε και το ίδιο συνέβαινε και για την τράπεζά μα. Σε αυτέ τι συνθήκε, όλο και περισσότεροι δανειζόμενοι αδυνατούσαν να πληρώσουν τι δόσει των δανείων που είχαν πάρει, και ο αριθμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο χαρτοφυλάκιο τη τράπεζα γινόταν όλο και μεγαλύτερο. Εδώ είναι λογικό να αναρωτηθείτε, γιατί να μην πουλήσει η Lehman Brothers τα ενυπόθηκα δάνεια που κατήχε σε ακίνητα και να ρευστοποιήσει τι επενδύσει ώστε με αυτά τα χρήματα να πληρώσει τα δάνεια τη. Το πρόβλημα εδώ είναι πω βλέποντα την αγορά να καταραίει, κανεί δεν ήθελε να αγοράσει κάτι με τόσο μεγάλο κίνδυνο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πώ συγκεκριμένα η Lehman Brothers επηρεάστηκε τόσο πολύ σε σχέση με άλλε τράπεζε. Λόγω του ότι είχε τεράστια έκθεση ακίνητα και όχι αρκετά χρήματα για να καλύψει τυχόν ανάγκε. Έπρεπε λοιπόν να πληρώσει για τα δάνειά τη ενώ παράλληλα η ίδια δεν είχε καθόλου έσοδα καθώ οι άνθρωποι που είχαν πάρει δάνεια σταμάτησαν να πληρώνουν για αυτά. Την ίδια στιγμή, οι αξίε των ακινήτων που είχε η τράπεζα έπεφταν διαρκώ, κάνοντάς τη να έχει όλο και μεγαλύτερε ζημιέ. Όλα αυτά τελικά οδήγησαν την τράπεζα στι 15 Σεπτεμβρίου του 2008 να καταθέσει αίτηση πτώχευση. Η μετοχή τη εταιρεία έφτασε μία εβδομάδα πριν από την αίτησή τη να κοστίζει μόλι 7 δολάρια από το πικ των 86,18 δολαρίων. Ποιες ήταν όμως οι συνέπειες της πτώχευσης της Lehman Brothers που την οδήγησαν στο να μείνει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη τραπεζική χρεοκοπία στη είπα. Αρχικά, προκάλεσε μια ημερήσια πτώση του δίκτυα Down Jones Industrial Average της τάξης 4,5%, τη μεγαλύτερη πτώση μετά τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Ο συγκεκριμένο δείκτη θεωρείται μια υπαρκή αναπαράσταση όλη τη χρηματοοικονομική αγορά στον ΗΠΑ. Οπότε αυτή η πτώση έκανε ουσιαστικά φανερή τη γενικότερη καταστροφή που θα ακολουθούσε μετά την κρίση στην αγορά των ακινήτων. Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο αν σκεφτούμε πω ο αριθμό των εταιριών που χρησιμοποιούσε τη Lehman Brothers ω μεσίτη του ήταν μεγάλο. Επομένω, με τη χρεοκοπία τη υπέστησαν σοβαρέ ζημιέ και εκείνε. Σκεφτείτε τη Lehman Brothers ω το πρώτο του βλάκι σε ένα παιχνίδι ντόμινο. Μετά τα τουβλάκια που ακολούθησαν είναι όλε αυτέ οι εταιρείε τι οποίε εξυπηρετούσε καθώ και οι υπόλοιπε τράπεζε των Ήπα. Ρίχνοντα το πρώτο, πέφτουν και τα υπόλοιπα μαζί του. Υπολογίζεται πω στη στιγμή τη χρεοκοπία τη η τράπεζα είχε 40 δι δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία πελατών τη. Από αυτά, σχεδόν τα μισά μπόρεσαν να ρευστοποιηθούν, δηλαδή να γίνουν μετρητά ώστε να ικανοποιηθούν οι εταιρείε αυτέ. Αυτό όμω σήμαινε ότι όλε οι επενδυτικέ θέσει τη τράπεζα έκλεισαν, αποκλείοντα έτσι κάθε δεχόμενο για περαιτέρω ανάπτυξη που θα επέφερε κέρδη. Βέβαια, η ανάπτυξη ήταν κάτι που θα έπαιρνε χρόνια και θα χρειαζόταν υπομονή, ώστε να ανέβουν ξανά οι αξίε των ακινήτων. Σίγουρα όμω θα αναρωτιέστε γιατί δεν σώθηκε η Lehman Brothers, όπω γίνεται με τόσε και τόσε τράπεζε σε όλα τα κράτη του κόσμου. Ο Υπουργό Οικονομικών των ΙΠΑ Χαν Πόλσον και ο Πρόεδρο τη Κεντρική Τράπεζα των ΙΠΑ, η ΦΕΤ Μπεν Bernanke, ανησυχούσαν για την πιθανή πτώχευση τη Lehman Brothers τον Μάρτιο του 2008. Ο Πόλσον παρότρινε τον Πρόεδρο τη Lehman Brothers, Dick Fold, να βρει αγοραστή και ο Πόλσμαν ενθάρρυνε προσωπικά τι δύο μόνε τράπεζε που ενδιαφέρθηκαν, την Bank of America και την British Barclays. Προειδοποίησε όμω και τι δύο ότι ούτε το Υπουργείο Οικονομικών ούτε η οι Fed θα μπορούσαν να βοηθήσουν με κυβερνητικά κεφάλαια. Το Υπουργείο Οικονομικών τη Αμερική δεν είχε την νόμιμη εξουσία να επενδύσει κεφάλαια στη Lehman Brothers, καθώ το Κογκρέσο δεν είχε εγκρίνει ακόμα το πρόγραμμα ανακούφιση προβλημάτων. Ένα πρόγραμμα με το οποίο η κυβέρνηση αγόραζε από εταιρείε ή τράπεζε που βρίσκονταν κοντά σε πτώχευση τα προβληματικά περιουσιακά του στοιχεία ώστε να τι ανακουφίσει. Επιπλέον η Fed δεν μπορούσε να εγγυηθεί ένα δάνειο στη Lehman Brothers καθώ δεν είχε αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να το εξοφλήσει. Σε μια προσπάθεια να σώσουν την τράπεζα, ο Πόλσμαν και ο πρόεδρο τη κεντρική τράπεζα τη Νέα Υόρκη, Tim Geiner, συγκέντρωσαν του κορυφαίου τραπεζίτε τη χώρα για να βρουν χρηματοδότηση για τη Lehman Brothers. Οι τραπεζίτε πέρασαν τι επόμενε δύο μέρε προσπαθώντα να βρουν έναν τρόπο να τη σώσουν. Αλλά πριν καταλήξουν σε κάποια συμφωνία, η Bank of America αποσύρθηκε από τι διαπραγματεύσει αφού ζήτησε από την κυβέρνηση να καλύψει ένα μεγάλο ποσό από τι αναμενόμενε ζημιέ. Αλλά όπω είπαμε πιο πάνω, ο Πόλσμαν είχε ξεκαθαρίσει ότι κάτι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Την επόμενη μέρα, η Μπάρκλ ανακοίνωσε ότι βγαίνει και αυτή από τι διαπραγματεύσει. Πλέον η χρεοκοπία τη Lehman Brothers είναι μονόδρομο. Αυτή ήταν η ιστορία τη Lehman Brothers. Τη τράπεζα που η ιστορία τη συνέδεσε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη με τη μεγάλη κρίση στη ΣΥΠΑ το 2007 και η οποία εξελίχθηκε στη συνέχεια σε παγκόσμια οικονομική κρίση. Σα ευχαριστώ που κάτσετε μέχρι το τέλο. Αν σα άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και να μου πείτε τη γνώμη σα κάτω στα σχόλια. Επίση, κάντε ένα subscribe στο κανάλι Financial Greeks και στο Clarify Economics. Αυτά από εμένα τα λέμε σύντομα στο επόμενο μα ταξίδι.